Η αγάπη μου για το σαργό είναι γνωστή σε όλους. Είναι το ψάρι της παιδικής μου ηλικίας. Και έλαχε να είναι τελικά το ψάρι όλης μου της ζωής. Στην αρχή μικρός το ψάρευα γιατί μου άρεσε σαν ψάρι, σαν σχήμα, σαν φατσούλα. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι παίζαν και άλλα πράγματα. Συνεχώς λοιπόν μια ζωή ανακαλύπτω πράγματα, ανακάλυπτα, που με κράτησαν ζεστό και συνεχίζω να ανακαλύπτω και τώρα. Τι ανακάλυψα τώρα? Ότι έχετε μεγάλο πόθο να μάθετε πώς πιάνουμε το σαργό και ακόμη έχετε απορίες. Έρχονται λοιπόν πολλοί άνθρωποι στις εκθέσεις, στο μαγάζι, στα σχολεία, στα σεμινάρια, σε όλα και με ρωτάνε συνεχώς. Μερικά tips να πιάσουμε μερικούς αργούς. Γι' αυτό είμαι εδώ κοντά σας. Να σας πω μερικά tips. Πρώτο tip. Δεν πάμε να πιάσουμε πολλούς. Θέλουμε να πιάσουμε λίγους και καλούς. Πώς θα το πετύχουμε? Λίγες ντουφεκές τη μέρα. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα να πετσώνουμε το βυθό σε ντουφεκές. Δεν υπάρχει λόγος. Θα επιλέξουμε ωραία σημεία, ρηχά κατά προτίμηση, πολύ ρηχά, στα οποία έχουμε δει κινητικότητα. Να ξέρετε όμως ότι τα πονηρά σημεία είναι αυτά που δεν έχουμε δει κινητικότητα και έχουν κρυμμένους από κάτω σαργούς. Στο πρώτο tips λοιπόν, εντάσσω τη λέξη χειμώνας. Σαργός ίσον χειμώνας. Βαρύ κρύο, όχι στο τζάκι μου, στο νερό, όχι βαθιά, ρηχά, που κοντά στην άμμο, με σπασμένες πλάκες, σε πονηρά σημεία, στα καβάκια, στα λιμανάκια, στο κέντρο της παραλίας, σε τέτοια σημεία που δεν υπάρχει συχνή πρόσβαση, εκεί που είναι ήρεμοι και χαζούλιδες, εκεί που το διάκαινο των πλακών δεν είναι μεγάλο, που έχουμε αμμουδίτσα από κάτω, που είναι μια σπασμένη πέτρα, λες και είναι ένα μοσαϊκό σπασμένο από το Θεό. Αυτό λοιπόν το μέρος το κρατάω στο μυαλό μου από το καλοκαίρι και περιμένω το βαρύ χειμώνα. Εκεί που το τζάκι θα ανάβει, εγώ θα είμαι στο νερό, πρωινή ώρα ό,τι πρέπει, μεσημέρι ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Εκείνη λοιπόν την ώρα θα είμαι εκεί και θα βρω τους αργούς μου. Κατά προτίμηση, τα μεγαλύτερα ψάρια του κοπαδιού. Tip νούμερο 2. Όπλο. Τι όπλο θέλω? Και χρειάζομαι φακό? Νούμερο 2 λοιπόν. Όπλο. Τηλεκοντρόλ. Tip νούμερο 2 λοιπόν. Μικρά κοντά οπλάκια. 50, 60, βαριά 70, 75 μακρινόνυρο. Λεπτές βεργούλες. 6,5, 6,25. Γλυκά λαστιχάκια. Μητούλες. Την ακουμπάω και με ματώνει. Φτεράκι κοντό και μυτερό. Λίγο σηκωμένο, αλλά μυτερό. Τα λαστιχάκια μου γλυκά, να μην περνάνε χτύχο. Να βρίσκω κενό, να παίρνω το ψαράκι μου, κοντινές βολές ούτως ή άλλως. Ερώτηση. Φακό. Απάντηση. Στο προσωπικό μου ψάρεμα, σχεδόν ποτέ. Στο σαργό δεν χρειάζεται. Ασημίζει. Από κάπου φαίνεται το φως, δεν μπαίνει χαμπάρι ο κακομύρης. Έτσι πρέπει. Όσο μπορούμε πιο οικολογικά. Αν χρειάζεται στο τέλος, ναι, αλλά δεν αδειάζουμε τις πέτρες. Οπότε το πρώτο, δεύτερο ψάρι θα έρθουν χωρίς τη χρήση του φακού. Tips νούμερο 3. Υπάρχουν ψαράκια, μικρόψαρα που θα μου προδώσουν την παρουσία μεγαλύτερων σαργών κάτω από τις πλάκες. Υπάρχουν. Τα μελανουράκια. Μελανουράκια που μπαινοβγαίνουν σε πέτρες και είναι μικρά, μην ασχοληθείς, οι πέτρες δεν έχουν σαργούς. Για να έχεις σαργούς αυτή η πέτρα ή αυτή η ομάδα πετρών, θα πρέπει να μπαινοβγαίνουν χοντρά μελανούρια ή μικρή σαργή. Τότε υπάρχει ενδιαφέρον. Ένας μικρός αργός που μπαίνει κάτω από την πλάκα και δεν ξαναβγαίνει ποτέ, η πλάκα αυτή είναι άδεια. Όταν όμως μπει και βγει, μπει και βγει και παίζει στην είσοδο, ψάξει την καλά από την ανάποδη, κάποιος μεγάλος είναι εκεί και σε περιμένει, σίγουρα. Άρα, μελανουράκι, κακαρέλος, σαργουδάκι, οι καλύτεροι προδότες. Tips νούμερο 4. Ποια τεχνική? Ψαχτήρι, πώς? Καρτέρι, πώς? Πλανάρισμα, πώς? Η πιο αποδοτική τεχνική είναι δυστυχώς ή ευτυχώς το ψαχτήρι. Σαφώς και με το καρτέρι θα πάρω στον κατάλληλο τόπο. Όχι πολλά, αλλά θα πάρω και ωραία ψάρια. Το ψαχτήρι όμως είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος ψαρέματος. Πώς? Ανάποδη κολοτούμπα, συνεχώς το κεφάλι προς τα κάτω, πάντοτε τα πόδια πάνω, μας βοηθάει βάρος πλάτης και ιδίως θήκη πλάτης για να κρατάμε το σώμα μας εύκολα προς τα κάτω,
Θέλουμε πάντοτε να έχουμε θετική πλευστότητα απέναντια στο καρτέρι που θέλουμε να κάτσουμε. Εδώ θέλω να έχω θετική και με τα πόδια μου συνεχώς να κρατάω το σώμα μου εκεί που θέλω. Να ψάξω εδώ, αφήνω το σώμα μου να ψάξω εδώ, να ψάξω εδώ. Τι βλέπει το ψάρι όταν είμαι ανάποδα? Ένα μέρος του κεφαλιού μου, ήρεμο και χαζό. Τι κάνω? Το όπλο, περιμένω λίγο. Το μεγαλύτερο ψάρι θα πλησιάσει από περιέργεια για κάτι ακίνητο που είναι στην είσοδό του. Η βέργα που γυαλίζει, σούπερ. Το ψάρι μπροστά από τη βέργα, κλικ, και ήρθε κοντά μας με συνοπτικές διαδικασίες. Ανάποδη λοιπόν κολοτούμπα στο ψαχτήρι, ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη τεχνική. Ερώτηση. Η πεντάενα είναι ένα καλό εργαλείο? Είναι χρήσιμο? Απάντηση. Η πεντάενα είναι πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο, αλλά όχι στην περίπτωση του σαργού. Σαργό με πεντάενα θα προτιμήσω σε έναν αγώνα που είμαι γρήγορος, πρέπει να πάρω γρήγορα το ψάρι, να κινητοποιήσω, να το πάρω γρήγορα, ναι. Αλλά δεν κάνει καλό, ιδίως σε αμόπετρες. Όταν το χτυπήσεις το σαργό, τον σέρνεις με την πεντάενα και θολώνει όλη η τρύπα. Αντίθετα, με μια βέργα ταϊτής, το διαπερνάς το ψάρι και το τραβάς γρήγορα έξω. Το ψάρι που έρχεται έξω παρασύρει μαζί του την άμμο και η τρύπα σου ξανά είναι πολύ γρήγορα καθαρή. Είναι το ίδιο το ψάρι το έμβολο. Σως να το φέρω γρήγορα έξω. Αν το φέρω αργά, θα προλάβει και θα μου τη θολώσει και θα κάνω το ακριβώς ανάποδο. Προτίμηση 5-1 για μπάφες, για άλλα ψάρια, ναι, όχι για το σαργό. Σαργό, ναι, πότε? Σε κάθε τις σχισμές. Μόνο εκεί. Όχι σε άλλο τρόπο ψαρεύματος. Δεν είναι χρηστικό. Σαργός και διαχείριση. Αν σκεφτείτε ότι ο σαργός γεννιέται αρσενικός, μέχρι να πάει τα 400 γραμμάρια που η φύση θα επιλέξει αν θα γίνει θηλυκός, με αναλογία ένας αρσενικός προς 6 με 7 ως 8 θηλυκά, και εκεί πλέον θα αλλάξει το φύλλο και θα επιλεγεί, σκεφτείτε ότι ένας αργός εκολάπτει 7, 8, 9 θηλυκά, πρέπει να σεβαστούμε ότι ένα ψάρι 400 γραμμαριών είναι 5 χρονών τουλάχιστον. Άρα λοιπόν δεν βαράμε μικρά ψάρια. Αν επιλέξουμε να βαράμε μεγάλα. Το πιάσιμο ενός μεγάλου ψαριού δεν είναι ιδιαίτερη ζημιά. Έχει προλάβει να κάνει πολλές φορές τον κύκλο αναπαραγωγής. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και το θέλουμε. Ένας μικρός αργός 500 γραμμαρίων αποδίδει γονάδες, δηλαδή απόδοση αυγών, όσα 18 μεγάλα θηλυκά του κιλού. Άρα λοιπόν, πότε κάνω τη ζημιά μου? Όταν βγάζω 5 μεγάλα, 3 μεγάλα ψάρια του κιλού, ή όταν βγάζω τα λεγόμενα ψαράκια που θα δώσω στη γάτα μου, τα λεγόμενα γατόψαρα, γιατί έπιασα και δύο μικράκια για σκοποβολή? Εννοείται όχι, ποτέ μικρά, ποτέ. Σκοποβολή θες να μάθεις, φίλε μου? Το δέχομαι. Σκόρπα χοινούς και πέτσο σε τους, μάθε να βαράς. Όχι στα ψάρια. Να σεβαστούμε το ψάρι για να μας σεβαστεί και αυτό. Οι σαργοί χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Βλέπουμε κάποιους σαργούς λοιπόν που είναι πανέμορφα, λέσσα ψάρια με αναλογικές, ψηλές, μεγάλες, ωραίες, με όμορφο μακρύ σώμα, και κάποια άλλα ψάρια κοντόχοντρα, με κοντό κοφτό κεφάλι, μαύρα, με δόντια που είναι δουλεμένα, ταλαιπωρημένα ψάρια, και κυρίως η ουρά τους στο κάτω μέρος κοντό. Κοντό και άσπρο, ενώ το πάνω ψηλότερο. Δύο λοιπόν διαφορετικοί τύποι, ίδιοι, τα ίδια ψάρια είναι, αλλά το ένα έχει μάθει και ζει στα βαθιά, ανοιχτά νερά, κοντά σε συναγρίδες ή κοντά σε ροφούς, σε ανοιχτούς τόπους τέλος πάντων, ενώ οι άλλοι έχουν μάθει να είναι κρυμμένοι μόνιμα κάτω από πλάκες στο ρηχό γυαλό. Οι ντόπιοι και οι ανεβασμένοι, οι νεόφερτοι. Σαφώς και ο σκοπός μας είναι να περιμένουμε τους νεόφερτους. Γι' αυτό και τους περιμένουμε από τις 15 Νοεμβρίου και μετά, μέχρι αρχές Μαΐου. Τότε όλοι αυτοί έχουν βγει στο γυαλό και θα ασχοληθούμε με τους πιο εύκολους. Οι πιο εύκολοι φυσικά είναι οι νεόφερτοι, οι οποίοι είναι και άμαθοι. Πόσους μπορούμε να πιάσουμε? Από τους ντόπιους είναι πολύ πονηρεμένοι και δύσκολα θα βγάλουμε μεγάλα ψάρια από αυτά. Για καλή μας τύχη λοιπόν, δεν μπορούμε εύκολα να τους επιτύχουμε. Και καλά, μας σώζει αυτό. Στους άλλους, νομίζω ότι 3-4 ψάρια την ημέρα είναι αρκετά. Ένα ψάρι 700 γραμμαρίων είναι ψάρι έπαθλο. Είναι ψάρι άξιο συγχαρητηρίων. Ένα τέτοιο ψάρι, το οποίο κοντεύει την ηλικία των 12 ετών, των 10 ετών, δεν νομίζω ότι δεν μας αποζημιώνει. Φτάνει. Λίγα ψάρια και καλά. Σαργός και μαγειρική. Εφ σαρκός
νόστιμη σάρκα. Εξού και το όνομά του. Όντως, είναι από τα πιο νόστιμα ψάρια της θάλασσας. Ψητός, πεντανόστιμος. Τηγανιτός, εξίσου. Σούπα, όχι, δεν θα τον κάνουμε, το χαλάσαμε. Δεν έχει ιδιαίτερα λίπος όπως ένας ροφός, δεν έχει βαριά γεύση. Καλύτερη μαγειρική, καρπάτσο, σεβίτσε και ψητός. Τρεις τρόποι που σίγουρα θα μας αποζημιώσουν για το πιο νόστιμο ψάρι της θάλασσας. Στιγμές και αναμνήσεις. Καλοκαίρι 1983, στη Σαντορίνη, στο Καμάρι, μπροστά από το σπίτι μου. Κάτω από μία πλάκα, κατέβηκα, έπαινα σαργουδάκια μικρά, πιτσιρικάς, 12 χρονών. Κάποια στιγμή έκλεισε το οπτικό μου πεδίο. Ενστικτοδός, μπάλκο άρωου, ντουβεκιά, 3-1, 3 μέτρα βάθος. Δεν έβγαινε. Όταν βγήκε, διαπίστωσα ότι είχα ένα σαργό 2-200. Ήταν το μεγαλύτερο ψάρι που είχα βγάλει ή που είχα δει για αρκετά χρόνια ακόμη αργότερα. Έχω βγάλει και μεγαλύτερο, αλλά ήταν από τα μεγαλύτερα ψάρια και η καλύτερη ανάμνηση που είχα ποτέ. Το δώρο μου, που τον έφαγα μαζί με τον παππού μου. Εγώ τάισα τον παππού μου. Αυτό δεν υπήρχε. Μοιάζω γινόταν το ανάποδο και για πολλά χρόνια ακόμα. Ήταν όμως η πιο όμορφη εμπειρία μου. Ένα ψάρι ταψί. Από τότε πραγματικά το αγάπησα. Ήταν στο DNA μου. Και εγώ είμαι στο δικό του. 2021, Τάσος Χάλαρης.